Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου και θα δούμε τώρα μαζί πώς διαμορφώθηκε η ειδησιογραφία. Στήριξη σε Ελλάδα και Κύπρο για τις τουρκικές προκλήσεις έστειλε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες και ξεκαθάρισε πως περιμένει να λάβει έμπρακτη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, κάτι που η Ένωση έπραξε λίγο αργότερα με τις δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, στη συνέντευξη τύπου. Ξεκάθαρη θέση στήριξης προς την Ελλάδα και την Κύπρο για τις τουρκικές προκλήσεις στέλνει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε και έλαβε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ηγετών της Σύνοδου Κορυφής την πλήρη στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, η οποία αποτυπώνεται και στα συμπεράσματα που θα δοθούν επισήμως στη δημοσιότητα μετά το πέρας της Συνόδου. Από την πλευρά της κυβέρνησης γίνεται λόγος για διπλωματικά τείχη της Ευρώπης απέναντι στις τακτικές του Ερντογάν. Σήμερα δεν θα ενημερώσω απλά τους ομολόγους μου για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ζητήσω και είμαι σίγουρος ότι θα λάβω την έμπρακτη στήριξή τους απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Το δήθεν Memorandum of Understanding μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας είναι άκυρο. Παραβιάζει κατάφορα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η Ευρώπη υψώνει διπλωματικά τείχη απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και σε όλη αυτήν την διαδικασία. Η χώρα μας δεν είναι μόνη της, έχει πολύ ισχυρούς συμμάχους. Πορευόμαστε με ψυχραιμία, με αυτοπεποίθηση, αλλά κυρίως με σχέδιο και με τη βεβαιότητα ότι ενωμένος ο ελληνικός λαός στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας. Τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, ο λαός ακολούθησαν, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας αυτής της εβδομάδας θα τα συζητήσουμε τώρα με τον Λάζαρο Μισαηλίδη, κάνοντας ένα σύντομο flashback στα γεγονότα. Λάζαρε, καλησπέρα. Πλούσια σε γεγονότα και αυτή η εβδομάδα. Με κυρίαρχο βέβαια τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, παρακολουθήσαμε πριν από λίγο και τον Πρωθυπουργό, όπου είχε συνάντηση στη Σύνοδο, ζήτησε στήριξη από τους Ευρωπαίους, πήρε τη στήριξη. Τώρα το ερώτημά μου, Λάζαρ, είναι τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, από αυτή τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Η Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης είναι πολύ έολη. Ο καθορισμός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ανάμεσα στην γιαλατζή, συγχωρέστε μου την έκφραση, κυβέρνηση της Λιβύης, που δεν έχει και καμία αξία και ισχύ στην ίδια της τη χώρα, μαζί με την Τουρκία, είναι σαν μια συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ΑΟΣ δηλαδή, ανάμεσα στην Τουρκία και στον Καναδά. Ή στην Τουρκία και στις Φιλιππίνες, ας πούμε, παράδειγμα. Δεν έχει απολύτως καμία διαφορά, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όπως δεν μπορεί να σταθεί ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, ανάμεσα στον Καναδά και στην Τουρκία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δεν μπορεί να σταθεί και αποκλειστική οικονομική ζώνη ανάμεσα στη Λιβύη και στην Τουρκία. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό είναι ένας λεονταρισμός, ο οποίος ουσιαστικά κάπου πετάει... Κάπου αποβλέπει βέβαια εννοείται, αυτό. Εννοείται ότι αποβλέπει και το θέμα είναι το πώς αντιδρά, το πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η κυβέρνησή μας πάνω σε αυτό. Σίγουρα δεν είχε καμία τύχη αυτή η συμφωνία, σε εισαγωγικά την πούμε, ούτε καν συμφωνία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και με τον μνημόνιο τρόπο που συνεργασίας, έγινε. Ναι, ναι. Να το πούμε καλύτερα. Ούτε καν έτσι. Για να έχεις ένα μνημόνιο συνεργασίας, ως τέτοιο αναφέρεται. Πρέπει να υφίσταται η απέναντι πλευρά. Όταν δεν υφίσταται η απέναντι πλευρά, δεν υπάρχει, δεν έχει καμία οντότητα. Δεν έχει καμία αξία όλο αυτό. Και όταν ο Λίβιος πρόεδρος της Βουλής δεν συμφωνεί με τη συμφωνία, προφανώς, εκεί καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν υφίσταται. Το ζητούμενο είναι όμως, δυστυχώς, ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να παράγει αποτελέσματα η τουρκική πλευρά και να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Και δυστυχώς θα πρέπει να δούμε εδώ, πίσω λίγο από τις ειδήσεις, πίσω δηλαδή από αυτό που μας φαίνεται στην αρχή, πίσω από αυτό που καταλαβαίνουμε που προβάλλεται. Και εμείς. Μπορεί να κρύβεται και κάτι άλλο, βέβαια. Μπράβο, και που είναι το ευκολοχώνευτο. Εντάξει, το ευκολοχώνευτο είναι αυτό που περιγράψαμε και που βλέπουμε κυρίως στα κανάλια. Το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι στο πώς αντιδρούμε. Δυστυχώς εδώ ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν αξιοποίησε κάτι το οποίο του είχε στρωθεί από τα πριν και πολύ καλά.
η συμφωνία για κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία, με τα προβλήματα που δημιουργούσε και στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην δικιά μας, τα οποία θα μπορούσε κάλλιστα να ενεργοποιηθεί αυτό και να προχωρήσει, ας πούμε, να είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του. Αυτό είναι πρόβλημα. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα στην Ελλάδα, είναι ότι πλέον ακούμε φωνές για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Αυτό είναι όχι απλά τραγικό. Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό. Όταν αυτά τα λένε. Εύλογα ερωτήματα. Ναι, όταν αυτά τα λένε άνθρωποι οι οποίοι κατεβαίνανε με περικεφαλές και με άλογα και με σημαίες ελληνικές στο Μακεδονικό και τώρα τους βλέπουμε να λένε για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι, αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από όλη αυτήν την. Πώς να το πούμε. Και αυτή την κίνηση που κάνει ο Ερντογάν και που ενώ ξέρει και ο ίδιος ότι δεν πατάει ούτε καν σε πυλίνα πόδια, δεν έχει καν πόδια αυτή η συμφωνία, αυτό το μεμοράντουμ, αυτό το μνημόνιο, δεν έχει καν πόδια για να πούμε ότι είναι και πύληνα. Το ξέρει, έχει πετύχει παρόλα αυτά κάποια πράγματα τα οποία ότι στον ύπνο του δεν θα μπορούσε να τα πετύχει. Λοιπόν, η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, αυτό που λένε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο κάποιοι, που μιλάνε γι' αυτό έτσι με μια πολύ ευκολία, θα μπορούσε ίσως να υπάρχει σε μια ζώνη της τάξεως των 3-4 χιλιόμετρων ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, εκεί. Εάν δεν διευκρινίζεται αυτό από αυτόν που μιλάει για συνεκμετάλλευση, τότε αυτό το πράγμα είναι πολύ έολο και προφανώς θα μιλάει και για εκμετάλλευση των Τούρκων νοτίως της Κρήτης, ή αν το θέλετε βορείως της Λιβύης, βορείως της Αιγύπτου, δεν ξέρω πώς, όπως θέλετε πάρτε το. Το κομμάτι το οποίο θα μπορούσε ίσως να συνεκμεταλλευτεί ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα είναι τόσο μικρό που καταντάει ασήμαντο. Και όταν ακούμε τόσες πολλές φωνές για συνεκμετάλλευση, εκεί είναι που έχει δυστυχώς πετύχει η Τουρκία. Και όταν αυτές τις φωνές, ξαναλέω, έχει τη σημασία της που το λέω, όταν τις ακούμε από ανθρώπους οι οποίοι φορούσαν χλαμίδες, περικεφαλές, πέραν και το δόρυ και κατεβαίνουν στον δρόμο. Όλα, αλλά δεν υπάρχουν τώρα αυτοί πλέον. Εκτός αν τους δούμε να βουτάνε στο Αιγαίο με τις περικεφαλές και να προσπαθούν να σώσουν την συνεκμετάλλευση, βέβαια ούτε αυτό θα το δούμε. Προφανώς. Εντάξει. Λάζαρ, θα δούμε και τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει βέβαια. Τα γεγονότα τρέχουν σχετικά με την συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Έχουμε τη συμπαράσταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το Βερολίνο. Όλου του κόσμου. Και... Δεν υπάρχει. Ναι. Έχουμε και δηλώσεις. Αυξάνει συνεχώς η συμπαράσταση στην Ελλάδα. Κατακρίνουν την Τουρκία ότι έχει άδικο σε όλα αυτά. Προφανώς, εμένα δεν μου φτάνει. Το θέμα είναι ότι δεν αναφέρουν καθόλου τη Λιβύη, βέβαια. Η συμπαράσταση... Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Η συμπαράσταση και τι άλλο να για κάνουμε. Για μένα δεν μου λέει τίποτα. Εμένα, εγώ θέλω να δω κυρώσεις. Οι συμφωνημένες κυρώσεις, οι οποίες υπάρχουν ήδη και οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν από την προηγούμενη κυβέρνηση, συμφωνημένες κυρώσεις. Γιατί, επειδή τις έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, φοβάται να τις κάνει αυτή, δεν το καταλαβαίνω. Θα συρθεί. Συμφωνεί. Θα συμφωνήσει. Θα υλοποιήσει κάτι το οποίο τη συμφέρει και την ίδια. Έτσι, είναι βέβαια, όλα έτοιμα. Τη συμφέρει και την ίδια την κυβέρνηση αυτό το πράγμα να το προχωρήσει. Δεν είναι κάτι κακό. Επειδή το ξεκίνησε κάποιος άλλος. Όχι, βέβαια. Θεού. Έχουμε συνέχεια πάντα. Και πρέπει έτσι, να το λέμε αυτό. Υπάρχει συνέχεια στο ελληνικό κράτος. Και άμα, συγγνώμη λίγο, και αν πετύχει κάτι καλό αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αύριο μεθαύριο, μετά από 4 χρόνια, μετά από 1 χρόνο, μετά από 2 χρόνια, δεν ξέρω πότε γίνουν εκλογές, δεν το συνεχίσει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, δεν θα είναι καλό. Δηλαδή, λίγο να προσέχουμε. Ναι. Λίγο, αμή τι άλλο, να παίρνουμε τα όπλα που μας άφησαν οι προηγούμενοι. Για να πολεμήσουμε, ε. Βέβαια, αυτό. Κλείνουμε με αυτό το θέμα, επειδή έχουμε πολλά να πούμε, Λάζαρε, και να δούμε. Θέλω να περάσουμε λίγο στην έρευνα της MRB, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δίνει τα ποσοστά των κομμάτων και τους πιο δημοφιλείς υπουργούς. Δηλαδή, πήραν βαθμό οι υπουργοί. Ξέρω, δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Θα τη δούμε την έρευνα. Και τι λένε βέβαια οι πολίτες για τα ελληνοτουρκικά και για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στα ελληνοτουρκικά αναφερθήκαμε. Και τώρα να ξεκινήσουμε ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα πολύ μεγάλο puzzle
σκάκι, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, στο οποίο υπάρχουν πολλά στρατόπεδα και τα οποία είναι προφανώς δεν είναι στον ίδιο χώρο και δεν μιλάμε για στρατόπεδα. Προκειμένου να υπάρξει ομοφωνία στην εκλογή Προέδρου και γι' αυτό αναζητάει η κυβέρνηση πρόσωπα σε κομματικούς χώρους. Η ομοφωνία για μένα προσωπικά μόνο σε ένα πρόσωπο μπορεί να οικοδομηθεί, αν το θέλετε, στον ήδη υπάρχοντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη. Όχι, και συγκέντρωσε και ποσοστό 35%. Ενώ είδαμε τον Κώστα Σιμίτη 3%, κάποια τέτοια ποσοστά. Το 3% ποσοστά νομίζω ότι είναι διαβάζω. Πάρα πολύ που πήρε ο κύριος Σιμίτης. Ναι, 3,35. Το 3 είναι νομίζω πάρα πολύ που πήρε ο κύριος Σιμίτης με την πολιτική που ακολούθησε. Τέλος πάντων και που ακολουθεί, ας το πούμε και στη συνέχεια. Δεν μπορεί να ενώσει ο κύριος Σιμίτης ή δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη μου τώρα αυτό το κομμάτι της έρευνας, γιατί έχω επικεντρώσει σε κάποιο άλλο κομμάτι. Ναι, να δούμε. Ναι. Είναι για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας και είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε. Απλά γίνονται πάρα πολλά σχόλια το τελευταίο διήμερο γύρω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και γι' αυτό το ανέφερα, Λάζαρε. Εδώ λίγο να πω κάτι. Να δούμε τα ποσοστά. Ναι, παρακαλώ. Εδώ λίγο να πω κάτι εγώ. Εμένα οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι μέσα στο ίδιο το κυβερνών κόμμα υπάρχουν πάνω από μία τάση, για να μην πω παραπάνω, τουλάχιστον δύο τάσεις. Επιμένουν στον Προκόπη Παυλόπουλο. Που, όχι, δεν είναι μόνο που επιμένουν στον Προκόπη, υπάρχουν και άλλες τάσεις που μιλάνε και για το Σαμαρά, μιλάνε και για άλλους. Οι δύο κύριες, ας το πούμε, τάσεις είναι για τον Προκόπη Παυλόπουλο και για τον Σαμαρά. Οι δύο συνιστώσεις της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή, επιμένουν για Προκόπη Παυλόπουλο. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε και στο μέλλον. Εδώ παίζεται πολύ χοντρό παιχνίδι και κρατήστε το αυτό που θα πω. Εάν τυχόν και έχουμε εκλογική διαδικασία κατά το φθινόπωρο, αυτή θα είναι με επαιτειότητα της Νέας Δημοκρατίας και όχι κανένας άλλου, γιατί που θα θέλει να ξεκαθαρίσει τα του οίκου της μέσα στην, και με αφορμή την εκλογή του Προέδρου, πολύ πιθανό να πάει και σε εκλογές. Θα είναι πιο εύκολο να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, προκειμένου να πάψουν να υπάρχουν οι αντίθετες φωνές εντός του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτό βέβαια μπορεί να τους γυρίσει και μπούμεραγκ σε άλλο επίπεδο. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε. Εν καιρό. Ήδη, εδώ για να το συνδυάσω και με κάτι ακόμα αυτό, ο πόλεμος μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ήδη τώρα και με το θέμα της Νοβάρτης. Δηλαδή, βλέπουμε εφημερίδες και τύπο γενικότερα, φίλια κείμενο στην Νέα Δημοκρατία, να έχουν μεταξύ τους αντιπαραθέσεις. Βλέπουμε πάρα πολύ σκληρές αντιπαραθέσεις. Το μεγάλο οξύμορο σχήμα στην υπόθεση αυτή είναι ότι υπάρχουν δύο μεγάλοι, ας το πούμε, εκδοτικοί οργανισμοί, και όταν λέω εκδοτικοί δεν μιλάω μόνο για εφημερίδες, μιλάω και για έντυπο και για ηλεκτρονικό και τύπο. Και για μεγάλο δημοσιογράφους που μπήκανε στο παιχνίδι ναι. Και αλληλοκατηγορούνται για το ποιος έφαγε παραπάνω λεφτά από την Νοβάρτης. Και έβγαλαν και τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο τραπεζικός βγήκε, ο τραπεζικός. Αποφεύγουμε να αναφέρουμε ονόματα για ευνόητους λόγους, γιατί υπάρχει ένα ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε την απόφαση του εισαγγελέα ή κάποιας άλλης δικαστικής αρχής, δεν μπορούμε, Λάζαρ, να λέμε ονόματα. Εμείς απλά αναφέρουμε τα γεγονότα. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι δύο μεγάλοι εκδοτικοί, που είναι και οι δύο, ξαναλέω, πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος έφαγε παραπάνω από το διαφημιστικό πακέτο της Νοβάρτης. Εκεί είναι και το πρόβλημα. Και ταυτόχρονα, συγγνώμη, το οξύμορο σχήμα να πω λίγο, και αυτό την είδηση πίσω από την είδηση να πούμε. Και το οξύμορο σχήμα είναι ότι και οι δύο συμφωνούν ότι αυτό ήταν σκευωρία του Αγγελόπουλου. Δηλαδή αυτό εδώ προσωπικά εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή να μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος έφαγε τα πιο πολλά από τη μίζα, γιατί για μίζα μιλάμε, δεν μιλάμε για κάτι λιγότερο. Από τη διαφημιστική πίτα να πούμε, η οποία έτσι όπως κατατίθεται, ενώ το τιμολόγιο ήταν, ας πούμε, παράδειγμα 2.000, ξαφνικά εκεί μεγάλωνε το τιμολόγιο με την Νοβάρτης και η Νοβάρτης, επειδή προφανώς είχε πολλά λεφτά και ήθελε να ξοδεύει, ας το πούμε, γιατί αγαπούσε αυτούς τους εκδοτικούς οίκους, μεγάλωνε κατά 50% και αντί για 2.000, το έκανε 3.000. Εντάξει, λοιπόν,
Αυτά εδώ τα πράγματα τα έχει καταθέσει. 300.000. Όχι, μιλάμε για το κάθε κομμάτι εννοώ. Α. Δεν μιλάω για προς Θεού. Δεν είναι τόσο μικρά τα. Όχι, για σύνολο, δεν είναι τόσο. Πάνω ναι, από... τα μεγέθη είναι εκεί. 300.000 το χρόνο, κάπου εκεί α το πούμε. Εντάξει. Και μαλώνουν μεταξύ του και από την άλλη λένε ότι αυτό το πράγμα ήταν σκευωρία του Αγγελόπουλου. Δηλαδή. Αυτό όταν το βλέπει κάποιος, εγώ προσωπικά το είδα και λίγο με... Είμαι άφωνη γενικότερα με, όταν το βλέπουμε. Ναι, όχι μόνο άφωνος, δηλαδή παίζουν με την νοημοσύνη μου τώρα αυτοί οι δύο εκδοτικοί εκεί. Παίζουν με την μου, κυριολεκτικά παίζουν με, τουλάχιστον με τη δικιά μου έτσι νομίζω ότι παίζουν. Εγώ δεν θα τους αφήσω να παίξουν. Ναι. Πάμε, Λάζαρε, τώρα στην MRB, γιατί έχεις κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, έχεις συγκεντρώσει. Ναι. Να αναφερθούμε λίγο. Θα μου επιτρέψετε λίγο να ναι. φορέσω και τα γυαλιά μου, θα με συγχωρέσετε ναι. λίγο για να βλέπω εδώ. Παρακαλώ, και τα... τα ποσοστά των κομμάτων και οι πιο δημοφιλείς υπουργοί. Το δεύτερο μου αρέσει πολύ. Εμένα και το πρώτο. Υπουργοί και το πρώτο, ναι. Άμα τα συνδυάσουμε και τα δύο, συγχωρέστε μου που βλέπω εδώ λίγο το... το λάπτοπ μου, εντάξει, λοιπόν, αν τα συνδυάσουμε και τα δύο, εδώ υπάρχει επίσης οξύμορο σχήμα. Η MRB δίνει, ας πούμε, ένα άνοιγμα ψαλίδας γύρω στις 12 ακόμα κάτι μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, όσον αφορά την παράσταση νίκης, και πιο κάτω, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα λέγαμε, δίνει τη δημοφιλία των υπουργών. Έτσι, ακριβώς. Εντάξει, όπου κανένας δεν μπορεί από τους υπουργούς να ξεπεράσει το πάνω από ένα στους τρεις. Με τα βίας το ξεπερνάει το ένα στους τρεις, μόνο ο κύριος Χρυσοχοίδης. Βέβαια εδώ... Που έχει και... Έχει ακριβώς 33,5% ναι. θετικές γνώμες με 41,8% αρνητικές γνώμες. Και με 6,4% απάντηση δεν τον ξέρω τον κύριο. Εντάξει, δηλαδή κοντά στο 40... Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, χρόνια... Χρόνια, εντάξει, στην το 6% γραμμή... είναι μικρό εδώ, δεν μπορούμε να πάμε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, ναι. Όπως βλέπω παρακάτω. Αλλά το 41,8% αρνητικές γνώμες είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτός είναι ο καλύτερος υπουργός της κυβέρνησης. Εντάξει, γιατί αν πάμε παρακάτω, αμέσως ο επόμενος είναι ο Κικίλιας που δεν συγκεντρώνει ένα στους τρεις. Είναι λιγότερο από ένα στους τρεις ευχαριστημένος με, με τις επιδόσεις του. Στον τομέα της υγείας πρέπει να πούμε, ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Όχι, για το Δένδια μιλάω. Α, για το Δένδια, γιατί τρίτος είναι ο Κικίλιας, ναι, γιατί άκουσα με για 30%, ναι. όχι, τρίτος είναι ο Κικίλιας, τέταρτος έρχεται ο Θοδωρικάκος και εδώ υπάρχει πάλι οξύμορο σχήμα, 17% λέει, δηλώνει ότι δεν τον ξέρει ποιος είναι. Είναι ο Υπουργός Εσωτερικών. Υπουργός Εσωτερικών, σοβαρό Υπουργείο. Έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές και σε πολλές καταργήσεις προγραμμάτων, βλέπει Φιλόδημος. Ναι, πολλές καταργήσεις προγραμμάτων και εδώ υπάρχει και ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να πούμε για τους επιστήμονες του εξωτερικού που έχει κάνει για 500 θέσεις. Με 3.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Με 3.000 ευρώ. Με 500 θέσεις. Προκειμένου να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μπράβο, αλλά οι 4.000 θέσεις που αυτή τη στιγμή υπάρχουν και δουλεύουν με ένα πρόγραμμα του ΑΕΔ, και αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν νέοι επιστήμονες όλοι. Και ο λιγότερος από αυτούς. Μετά από πρόταση της πρώην Περιφερειακής Αρχής και του Θόδωρου Καρυπίδη. Να μπράβο της δικιάς μας. Όλοι αυτοί εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και είχαν, ο λιγότερος από αυτούς είχε μεταπτυχιακό, όλοι αυτοί πηγαίνουν, δεν θα ξαναμείνει κανένας στη δουλειά του. Δηλαδή, διώχνουμε 4.000 και παίρνουμε 500, ό,τι καλά θα πρέπει να χαρούμε. Μάλλον εδώ πάλι κάποιος θέλει να παίξει με την νοημοσύνη μας. Εγώ προσωπικά δεν θα τον αφήσω. Παρασκευή και 13 σήμερα, Λάζαρε. Και εδώ να ολοκληρώσουμε. Θα μου επιτρέψεις να πούμε παρακαλώ. Ότι σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος για την Ελλάδα. Είναι η επέτειος του ολοκαυτώματος των Καλαβρίτων. Μία από τις χειρότερες αντιδράσεις των Γερμανών απέναντι κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Με ένα ολοκαύτωμα κυριολεκτικά των Καλαβρίτων, με γυναίκες, παιδιά. Καλό θα ήταν, νομίζω, έτσι απλά να το αναφέρουμε.
Λάζαρε, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ενημέρωση. Μείνε μαζί μας, να δούμε και το επόμενο θέμα. Έχει σχέση με τη ΔΕΗ. Ακόμα πιο κοντά έρχεται το τέλος της λιγνητικής παραγωγής. Σύμφωνα με τα όσα είπε σε φόρουμ που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο πρόεδρος της ΔΕΗ. Ο Γιώργος Τάσης υποστήριξε πως οι υφιστάμενες μονάδες θα σταματήσουν να λειτουργούν το αργότερο στο 2023. Στην αποκάλυψη πως το νέο επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ περιλαμβάνεται σαφής αναφορά για κλείσιμο όλων των υφιστάμενων λιγνητικών μονάδων ως το 2023, προχώρησε από την Αμερική και το Capital Link Forum ο Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχείρησης. Σύμφωνα με τον κύριο Στάση, η ΔΕΗ δεσμεύεται ότι δεν θα καίει λιγνίτη ως το 2028. Παρ' όλα αυτά, για τις υφιστάμενες μονάδες, η ημερομηνία παύση λειτουργίας θα είναι πολύ νωρίτερα. Greece is taking a brave step with this new energy and climate plan announced, and likewise PPC is doing the same. PPC is committing that the latest by 2028 will not burn any more lignite, and is moving from the last to the first position in the European Union. Actually, we will be doing a much more accelerated lignite phase-out plan, shutting down all the existing units by 2023. Από την άλλη, ο κύριος Στάσης δεν άνοιξε τα χαρτιά του σχετικά με το μέλλον της υποκατασκευή μονάδας στο Λεμαΐδα 5. Πλέον πληροφορίες προέκυψαν και για τους χιλιάδες εργαζόμενους που ασχολούνται στις μονάδες της ΔΕΗ. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές. Αριθμός εξ αυτών θα έχει θεμελιώσει δεξιωτικό δικαίωμα, ενώ ένα άλλο μέρος μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη διεύθυνση της ΔΕΗ. Τέλος, θα υπάρχει δυνατότητα σε κάποιους ακόμα και για μετάταξη σε άλλη υπηρεσία στο δημόσιο. Μένουμε στο θέμα της ενέργειας, καθώς δηλώσεις για τα όσα είπε ο κύριος Στάσης στην Αμερική για το μέλλον των λιγνητικών μονάδων έκανε σήμερα στο μεσημεριανό μας δελτίο ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης. Ας παρακολουθήσουμε τι είπε. Είναι βέβαιο λοιπόν, και επειδή εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι ο λιγνίτης της χώρας μας θα αντικατασταθεί από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Η ημερομηνία του 2023 δεν είναι καθόλου τυχαία. Αναμένεται μέχρι το 2023 να ενταχθούν δύο μεγάλες μονάδες φυσικού αερίου, προφανώς ιδιωτικών συμφερόντων, 830 και πλέον μεγαβάτι κάθε μία. Άρα το 2023 δεν θα υπάρχει η αναγκαιότητα των μονάδων για την επάρκεια στη ζήτηση της χώρας από τους καταναλωτές και έτσι ως στημένη λεμονόκουπα θα κλείσουν τα λιγνητορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας. Το 2023 είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι μόλις 3 χρόνια. Σε 3 χρόνια νομίζω η αντίδρασή μας, όσο γρήγορη και να είναι, δεν θα έχει καν ολοκληρώσει την πρώτη μελέτη που θα ετοιμάσουμε ως περιοχή. Όχι να την εφαρμόσει, ούτε καν θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μελέτη. Είναι ένα πολύ γρήγορο εφιαλτικό σενάριο. Και ρωτώ, από τους σημερινούς εργαζόμενους που δουλεύουν στα ορυχεία, αν τα ορυχεία είναι 100% στη λειτουργία τους, με την Πτολεμαΐδα 5 και μόνο με αυτήν τη μονάδα, πόσο θα συρρυκνωθούν τα ορυχεία, για να αντιληφθούμε λίγο το μέγεθος του προβλήματος σε ό,τι αφορά την ανεργία στην περιοχή. Εάν θα δουλεύει η Πτολεμαΐδα 5 μετά το 23, γιατί όπως σωστά λέει το ρεπορτάζ του κ. Κουστόδουλου, δεν έχουμε ανοίξει τα χαρτιά μας, όχι εμείς εννοώ η ΔΕΗ, θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Στην καλύτερη περίπτωση να δουλεύει με περίπου 200 εργαζομένους στην λειτουργία της, της μονάδος, η Πτολεμαΐδα 5, και να είναι άλλη τόση το πολύ 300 ό,τι έχει να κάνει με την τροφοδοσία της, τα ορυχεία. Δηλαδή, ένα σύνολο 500 ανθρώπων maximum θα μπορεί να δουλεύει την Πτολεμαΐδα 5, όταν αυτή την ώρα δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας περισσότεροι από 10.000 εργαζόμενοι γύρω από αυτή τη δραστηριότητα που λέγεται Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Άρα από 10.000 θα πάμε στους 500 από το 23 και μετά μόνο με την Πτολεμαΐδα 5 και τα ορυχεία της. Και το 500 θα είναι ένα υπερβολικό νούμερο. Μιλάμε για εφιάλτη. Σήμερα είναι Παρασκευή και 13. Μιλάμε για το χειρότερο εφιάλτη. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα συνεχίζονται τα περιστατικά της τηλεφωνικής απόπειρας εξαπάτησης πολιτών. Αυτή τη φορά οι δράστες χτύπησαν επιχειρώντας να τους εξαπατήσουν στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.
προφασιζόμενοι δημοσίους λειτουργούς όπως γιατρούς νοσοκομείων προσπαθούσαν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά τα οποία και απαιτούσαν από τα ανυποψίαστα θύματά τους δήθεν για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Ένα από τα θύματα των απατεώνων μιλά στην κάμερα του Φλάς εξιστορώντας με κάθε λεπτομέρεια το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τους δράστες της απάτης. Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά. Παρακαλώ. Η κυρία Μαρία. Ναι, η ίδια. Ποιος είναι? Σε έξαρση δείχνει το φαινόμενο πια των τελευταίων ετών της τηλεφωνικής απάτης πολιτών με τους δράστες να προφασίζονται απίθανα σενάρια προκειμένου να κοροϊδέψουν τα υποψήφια θύματα τους. Μην τον πιστέψετε. Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα. Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Στην Πτολεμαϊδα το τελευταίο 48ωρο καταγράφηκαν αρκετά περιστατικά, με το σενάριο αυτήν τη φορά να έχει τον δράστη γιατρό, ο οποίος νοσηλεύει κάποιο από τα συγγενικά πρόσωπα του υποψήφιου θύματος. Μάλιστα δεν λείπουν και οι φορές που ακούγονται παιδικές φωνές, προφασιζόμενοι παιδιά ή εγγόνια των ανυποψίαστων πολιτών. Ένα από τα περιστατικά, ο Χάρης Ιωσηφίδης, ο οποίος δέχτηκε, όπως αρκετοί στην ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας, χθες το μεσημέρι το επίμαχο τηλεφώνημα. Μας πήραν τηλέφωνο το μεσημέρι στο σταθερό. Χθες το μεσημέρι. Ναι, το μεσημέρι, χθες στο σταθερό. Ακουγόταν μια φωνή παιδική, κοριτσίστικη, ξέρω εγώ, να κλαίει και τα λοιπά. Και όταν σε επέμενα να ποιος είναι και τα λοιπά, μου είπε το παιδί σου, με λέει, έσπασα το πόδι, όχι και πολύ καλά ελληνικά όμως. Εκεί κάπου κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, και σε επέμενα να μάθω ποιος είναι. Τέλος πάντων, σταμάτησα να μου μιλάει, πήρε το τηλέφωνο ένας ενήλικας, από ό,τι φαίνεται από τη φωνή. Αντρική φωνή. Αντρική φωνή, και ο οποίος όμως μιλούσε και αυτός σπαστά ελληνικά. Οπότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, ότι κάτι δεν μ' άρεσε σε αυτήν την ιστορία. Σας μίλησε αυτός ο μεγάλος. Είπε, λέει, περιμένετε λίγο. Περίμενα, ξέρω εγώ, ήθελα να δω τι θα γίνει την εξέλιξη. Μιλάει ένας άλλος ενήλικας τελικά, και αυτός μία από τα ίδια. Λέω, ποιος είστε, λέει, είμαι ορθοπαιδικός, λέει, από το νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο, ποιος είναι ορθοπαιδικός? Ορθοπαιδικός, ο γιατρός μου, λέει, και αυτός είπα στα ελληνικά. Λέω, πείτε μου το όνομά, ποιος είστε? Υποτίθεται ο γιατρός που κοίταξε το παιδί. Ο γιατρός, ναι, που έσπασε το παιδί, και με πήρε τηλέφωνο. Και όταν επέμενα να μου πει το όνομά του, εκεί πλέον το κλείσε. Κατάλαβε ότι δεν περνάει το. Ναι, δεν είπα ονόματα. Ένα σημαντικό που πιστεύω που ήταν ότι δεν είπα ονόματα. Δηλαδή δεν είπα το όνομα τη κόρη μου, α πούμε. Α, είσαι εσύ. Γιατί πιστεύω ότι μετά θα το χρησιμοποιούσαν. Δεν είπα, είσαι ο τάδε γιατρό. Γιατί μιλούσε, α πούμε, και αυτό τέτοιο, και περιμένα να ακούσουν, φαίνεται, από εμά. Γιατί όσο του επέμενα εγώ ποιο είσαι, στο τέλο αυτοί αναγκάστηκαν και το κλείσαν, από ό,τι κατάλαβα τώρα. Αλλά ήταν μια. Απόπειρα, σίγουρα απόπειρα, γιατί ήταν τρία διαφορετικά άτομα, δεν ήταν ένα. Ξεκίνησα από ένα παιδάκι που έκλαιγε, να πούμε, και είχε σπάσει το πόδι, το παιδί σου με λέει, και δεν μου λέει ποιο όνομα με το όνομά του, δηλαδή εντάξει, για να γνωρίζει ο καθένας του παιδιού του τη φωνή. Τέλος πάντων, αυτό. Να προσέχουμε όλοι. Ονόματα μιλάτε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν το σημαντικό. Να μιλάει ονόματα. Σε είπε, ξέρω εγώ, και λες, Κώστα, είσαι, άμα πει εδώ, θα το χρησιμοποιήσει. Τρακώστα είμαι. Μένουμε στο θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον συνάδελφο Κώστα Μαυρίδη, καθώς όπως όλα διεχνούν, η ασφάλεια Πτολεμαϊδας βρίσκεται στα ίχνη κυκλώματος που εμπλέκονται σε τηλεφωνικές απάτες. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι από την Πτολεμαϊδα. Πράγματι έτσι είναι, και μάλιστα έχει και την πρώτη της επιτυχία, γιατί έχουμε και την πρώτη σύλληψη που έγινε το μεσημέρι σήμερα. 8 είναι τα περιστατικά που καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, βέβαια. Πιθανόν να είναι και άλλα που δεν έχουν φτάσει στο τμήμα ασφαλείας της Πτολεμαϊδας. Πάντως οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πτολεμαϊδας έκαναν καλή δουλειά, γιατί εντόπισαν σήμερα το πρωί και τελικά συνέλαβαν έναν 34χρονο υπήκο Βουλγαρίας, ο οποίος ήταν ο λεγόμενος εισπράκτορας των περιστατικών αυτών. Η μέθοδος είναι γνωστή, απειλούνται τηλεφωνικά με τη μέθοδο εξαπάτησης των υποψήφιων θυμάτων, και όταν κάποιος συγγενής κινδυνεύει, είναι στο νοσοκομείο, ναι, ακριβώς, ή είχε τροχαίο ατύχημα. Το σενάριο της ημέρας ήταν ότι ήταν τραυματισμένο το παιδί και ο γιατρός έπαιρνε τηλέφωνο στους οικείους του προκειμένου για την εγχείρηση στο πόδι που χτυπήθηκε το παιδί να δοθούν κάποια χρήματα. Αν είναι δυνατόν, Κώστα, αν είναι δυνατόν. Ακριβώς. Και εάν έπιθε τα υποψήφια θύματα του, τότε πήγαινε ο εισπράκτορας στη διεύθυνση που κανονίζονταν για να εισπράξει τα χρήματα.
Ευτυχώς ήταν μόνο απόπειρες, δεν έπεσε κάποιος από τα τηλεφωνήματα κάποιο υποψήφιο θύμα. Αυτό όμως που φαίνεται ότι ξετυλίγεται σιγά σιγά είναι το κουβάρι, γιατί ο 34χρονος μίλησε και έδωσε πράγματα και θάματα. Δράμα, Γιαννιτσά, Νάουσα είναι οι περιοχές που εκτός από την Πτολεμαΐδα δρά η Σπύρα η συγκεκριμένη, και μέχρι στιγμής οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 20.000 ευρώ που έχουν αποσπάσει από αυτές τις περιοχές από υποψήφια θύματα. Και θα ομολογήσει βέβαια και θα αποκαλύψει και τους συνεργάτες του. Νομίζω ότι το κουβάρι. Αυτό που φαίνεται είναι ότι το κέντρο που κάνει τα τηλεφωνήματα είναι εκτός Ελλάδος και είναι από χώρες που ενδεχομένως είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Πάντως οι εισπράκτορες βρίσκονται στην περιοχή που τηλεφωνούν και επιχειρούν. Μάλιστα ο συγκεκριμένος γνωρίζει και την ελληνική γλώσσα, τη μιλά σπαστά, όπως άλλωστε και αυτός που τηλεφωνούσε. Ναι, όπως μας ανέφερε και ο κύριος Ιωσεφίδης στο ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε. Ακριβώς. Που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει δρόμο. Πάντως αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και του θα απαγγελθούν οι κατηγορίες για τις απάτης και τις εξαπάτης πολιτών. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Να είσαι καλά, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η κυβέρνηση υποχώρησε στο θέμα του περιορισμού παροχής του κοινωνικού μερίσματος σε οικογένειες που έχουν μέλος αμαία μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας. Με την τελευταία αλλαγή άρεται ο ηλικιακός περιορισμός. Είχαν προηγηθεί σφοδρές αντιδράσεις από την Ομοσπονδία ΜΕΑ. Η κυβέρνηση πήρε πίσω τον άδικο περιορισμό των δικαιούχων και το κοινωνικό μέρισμα σε οικογένειες που έχουν άτομο με αναπηρία μέχρι τα 24 έτη. Πλέον, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες που είναι άτομα με αναπηρία εξαρτήτως ηλικίας που διαβιούν είτε μόνοι τους είτε ως εξαρτώμενα μέλη. Το επίδομα ενέχεται στα 700 ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η αλλαγή κατέστη εφικτή μετά από ακριβή διασταύρωση των κριτηρίων ένταξης όλων των ομάδων δικαιούχων και τον υπολογισμό του κόστους διανομής του επιδόματος σε επίπεδο νοικοκυριού. Παρ' όλα αυτά, είχαν προηγηθεί σφοδρές αντιδράσεις τόσο από την Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, όσο και από άλλους κοινωνικούς φορείς. Θεωρώ ότι δεν είναι ούτε καν λογιστικό το ζήτημα που προέκυψε. Mm-hmm. Γιατί είναι ελάχιστοι αυτοί που θα το λάβουν για να υπάρχει ικανό δημοσιονομικό αποτύπωμα. Συνεπώς ήταν παράλογο ούτως ή άλλως το όριο το ηλικιακό που έθεσε η κυβέρνηση για τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία που φροντίζουν το άτομο με αναπηρία. Ναι. Δεδομένου ότι τα άτομα συνήθως που έχουν υπό την προστασία τους, πάσχουν από βαριές αναπηρίες και θα τα έχουν στη φροντίδα τους εφόρου ζωής. Συνεπώς, ναι, σωστά έχει αρθεί αυτός ο περιορισμός ηλικιακός. Mm-hmm. Από την αρχή δεν θα έπρεπε να έχει τεθεί. Οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές και η παρέμβαση ήταν ουσιαστικότατη. Είναι αυτό που συμβαίνει πολλές φορές, ότι παλεύουμε για το αυτονόητο. Διεκδικούμε το αυτονόητο και αυτό συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Ο περιορισμός του κοινωνικού μερίσματος δεν είναι η μοναδική απόφαση που καταδεικνύει άδικη οικονομική επιβάρυνση κατά των ατόμων με αναπηρία. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, το κόστος απασχόλησης του Συνοδού Παιδιών με Αναπηρία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς θα προκύπτει από την τσέπη της οικογένειας. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία χαρακτηρίζει αδιανόητο το γεγονός. Για τον ειδικό βοηθό που θα συνοδεύει τα άτομα με αναπηρία στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, στην εκπαιδευτική τους μονάδα. Ο ειδικός βοηθός στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών θα παρήνει ή δαπάνει τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία. Άλλος ένας παραλογισμός που πρέπει να αρθεί. Μάλιστα, για οι το θέμα. Οι δαπάνες παρήνουν, ναι, τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις,
για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης είναι ήδη πολύ υψηλές. Λοιπόν, το να περιορίζουμε νομοθετικά ένα δίκαιο επίδομα είναι το λιγότερο λάθος, για να χρησιμοποιήσω επιοικέστατο χαρακτηρισμό. Τεράστιο ήταν το ενδιαφέρον σε εκδήλωση ενημέρωσης για την εκπαιδευτική ρομποτική που έγινε στην Κοζάνη. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ρυθμικά, να βρούμε τα 5-10 βήματα που θα βάλουμε. Π.χ. διαβάζουμε είσοδο, ελέγχουμε τις τιμές, επεξεργαζόμαστε, κάνουμε μια έξοδο. Είναι πολύ απλό δηλαδή το να κατασκευάσετε κάτι. Τώρα είπαμε είναι 7... Γέμισαν ασφυκτικά το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη εκπαιδευτική παίρνοντας μέρος σε ημερίδα εκπαιδευτικής ρομποτικής STEM. Η ενημέρωση έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου και είχε σαν στόχο την παρουσίαση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του νέου εξοπλισμού που έχουν παραλάβει οι σχολικές μονάδες περιφέρειας. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για τον δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν πρόταση έως στις 7 Ιανουαρίου. Επλέον, ο Δήμος Κοζάνης ανακοίνωσε πως θα στηρίξει κάθε υποψηφιότητα με 250 ευρώ. Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, σε συνεργασία με τον ΠΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας και τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, τον κύριο Τζίμα, διοργανώνει σήμερα εκπαιδευτική ημερίδα ρομποτικής δραστηριοτητών STEM, όπου έχουμε καλέσει όλους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για μια σχετική επιμόρφωση με τον εξοπλισμό που έχουν παραλάβει τον προηγούμενο μήνα. Κάθε τύπο σχολείου έχει εξοπλιστεί με κατάλληλες ρομποτικές πλατφόρμες και το αντικείμενο της σημερινής ημερίδας είναι πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πλατφόρμες και να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Mm-hmm. Απαντήστε λοιπόν στην ερώτησή σας, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα νέα εργαλεία. Ωραία. Υπάρχει ουσιαστικά οι δραστηριότητες αυτές τις ονομάζουμε STEM, που προσπαθούν να συνδυάσουν την αλγοριθμική, τη ρομποτική και τη μηχανική σκέψη. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες πάνω σε αυτού του τύπου τις δραστηριότητες και έχει φανεί ότι προάγουν την κριτική σκέψη των παιδιών. Επίσης, η συνεργασία σε ομάδες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων τέλος είναι και αυτό κάτι κρίσιμο για τις ηλικίες, ιδίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Mm-hmm. Ο εξοπλισμός, ο οποίος αποκτήθηκε το τελευταίο μήνα, θεωρείται πως είναι επαρκής για να έχουν τα εργαλεία. Ναι, είναι επαρκής. Προφανώς, ανάλογα στον τύπο του σχολείου, έχουν πάρει και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Για παράδειγμα, τα νηπιαγωγεία έχουν πάρει κάποια πιο απλοϊκή ρομποτική πλατφόρμα, ενώ τα λύκεια κάποια πιο σύνθετη. Έχουν εξοπλιστεί όλα τα σχολεία της περιοχής, ανεξαρτήτως σε ποια γεωγραφική περιοχή βρίσκονται και επαρκούν για να κάνουν τις δραστηριότητες τους. Επίσης, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν αυτές τις ρομποτικές πλατφόρμες για να δηλώσουν συμμετοχή και στον διαγωνισμό του ΕΛΑΚ που διεξάγεται και μπορούν να συμμετέχουν μέχρι τον Ιανουάριο. Ο στόχος της σημερινής εκπαιδευτικής ημερίδας είναι η αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού τεχνολογίας και πληροφορικής που παραλάβανε και παραλαμβάνουν όλες τις σχολικές μονάδες στην νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια σε όλη την περιφέρεια. Ο εξοπλισμός είναι εκπαιδευτικής ρομποτικής και εργαστήρια υπολογιστών. Ο στόχος είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση, γιατί ο καλύτερος εξοπλισμός στα καλύτερα εργαστήρια, αν δεν τον χειριστούν οι εκπαιδευτικοί με την σωστή μέθοδο, δεν θα έχουμε παιδαγωγικό αποτέλεσμα. Οπότε θέλουμε να ενημερώσουμε σήμερα τους συναδέλφους και με διαλέξεις, αλλά κυρίως με εργαστήρια, με workshops, να κάψουν τα χέρια τους, όπως λέμε, να δουν σε πραγματικές συνθήκες, σενάρια και σχέδια εργασίας πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν, γιατί όλος αυτός ο εξοπλισμός είναι εργαλείο και όχι στόχος. Στόχος τελικά είναι ο μαθητής και η μαθήτρια. Mm-hmm. Παράλληλα, προσπαθούμε να προωθήσουμε σήμερα τον διαγωνισμό του ΕΛΑΚ, το ελεύθερο λογισμικό, ο οποίος τρέχει για δεύτερη χρονιά και ο Δήμος Κοζάνης έκανε σήμερα και την έκπληξη, τη χορηγία των 250 ευρώ για κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει. Επίσης, μιλάμε για τον νέο πόλο εκπαιδευτικής καινοτομίας που σε συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης θα ξεκινήσει να τρέχει στις αρχές του χρόνου
και θα ενσωματώσει δράσεις προγραμματισμού, ομίλων πληροφορικής, ρομποτικής, θα προετοιμάζει μαθητές και μαθήτρες για διαγωνισμούς, θα βγει και έξω προς την τοπική γωνία, προς τους γονείς, θα κάνει workshops και ομιλίες για π.χ. τον διαδικτυακό εκφοβισμό και όλο το πλαίσιο το οποίο γίνεται μέσα στη σχολική τάξη, αλλά όταν δεν φτάνει ο χρόνος, ο πόλος εκπαιδευτικής καινοτομίας θα έρθει και θα δώσει μια υπεραξία. Μια διαφορετική εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, για τους ηλικιωμένους που διαμένουν στο γυροκομείο της Κοζάνης, διοργανώνει το περιοδικό Παρέμβαση σε συνεργασία με την Music Art. Καλωσορίζω στο στούντιο των ειδήσεων την εκδότρια του περιοδικού Παρέμβαση, την κυρία Δήμητρα Καραγιάννη. Καλησπέρα. Για να μιλήσουμε για την διοργάνωση της Κυριακής. Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι ετοιμάσατε για την Κυριακή? Την Κυριακή 22 του μήνα θα πραγματοποιήσουμε μία εκδήλωση συνεργασία με τη Music Art στο γυροκομείο της Κοζάνης, που έχει τίτλο «Διαβάζουμε και τραγουδάμε για τους άλλους». Η ιδέα προέκυψε από μία εθελοντική δράση, μία κίνηση που αναπτύσσεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και λέγεται «Διαβάζουμε για τους άλλους». Από αυτό ξεκίνησε δηλαδή η ιδέα. Που σημαίνει ότι διάφοροι πολλοί εθελοντές πηγαίνουν σε χώρους όπου βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάφορα προβλήματα και δυσκολεύονται να διαβάσουν, είτε γιατί έχουν προβλήματα όρασης, είτε γιατί είναι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, όπως στη δική μας περίπτωση, και τους δίνουν έτσι την ευκαιρία να απολαύσουν την αναγνωστική διαδικασία, να γνωρίσουν τον κόσμο του βιβλίου. Πραγματικά πολύ ωραία εκδήλωση, ξεχωριστή εκδήλωση. Και σκεφτήκαμε στη συνέχεια να το συνδυάσουμε αυτό με την μουσική, γιατί είναι και οι μέρες των γιορτών, θέλουμε να γίνει πιο χαρούμενο. Οπότε συνεργαζόμαστε με τη Music Art για να κάνουμε μια εκδήλωση όπου θα διαβάσουμε αλλά και θα τραγουδήσουμε χριστουγεννιάτικες μελωδίες για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας του γυροκομείου. Mm-hmm. Πόσο θα κρατήσει όλο αυτό πραγματικά όμορφο? Η εκδήλωση θα διαρκέσει περίπου μία μισή ώρα. Και θα το συνεχίσετε και σε άλλους χώρους? Ναι, η πρόθεση είναι να το συνεχίσουμε και σε άλλες ομάδες ακριβώς της περιοχής, να το επαναλάβουμε δηλαδή, είτε με την ίδια μορφή, δηλαδή, είτε με διαφορετική μορφή. Σκέψεις. Ναι, βέβαια, ναι. Γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε και να προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στη γνώση, όλοι έχουν δικαίωμα στην ανάγνωση και στο να γνωρίσουν την ομορφιά της. Επιλέξατε κάποια συγκεκριμένα κείμενα τα οποία θα διαβάσετε, κυρία Καραγιάννη, στους ηλικιωμένους? Κάποια που να είναι πιο κοντά τους, πιο προσιτά, πιθανά πιο χαρούμενα. Γιατί είναι και οι μέρες χαράς και όταν είσαι μακριά από το σπίτι, θεωρώ ότι είναι όλα πιο δύσκολα. Έτσι ακριβώς. Θα είναι κείμενα έτσι και της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας. Θα είναι και ποίηματα, θα είναι διάφορα. Θα είναι μια ποικιλία. Και στη συνέχεια θα ακουστούν και όμορφες μελωδίες, οπότε νομίζω ότι θα είναι μια έτσι ευχάριστη νότα για αυτούς. Και αυτό να επαναλάβουμε και να θυμίσουμε ότι θα γίνει την Κυριακή 22. Ναι, 11 το πρωί στο γυροκομείο, ακριβώς. Μετά τη Θεία Λειτουργία θα εκκλησιαστούν οι ηλικιωμένοι και εσείς μετά θα έχετε την δυνατότητα να τους διαβάσετε πολλά και όμορφα. Έτσι και να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να τους γνωρίσουμε, να μιλήσουμε μαζί τους. Στιγμές διαφορετικές για αυτούς τους ανθρώπους. Ετοιμάζεται και κάτι άλλο εν ώψη των γιορτών ως παρέμβαση? Εν ώψη των γιορτών όχι, έχουμε κλείσει ένα κύκλο εκδηλώσεων. Κάναμε αρκετές εκδηλώσεις το προηγούμενο διάστημα που ήταν κυρίως παρουσιάσεις βιβλίων, όχι αποκλειστικά όμως. Οπότε θα ολοκληρώσουμε αυτό με την γιορτή αυτή τη συγκεκριμένη την εκδήλωση και στη συνέχεια θα περάσουμε στο συμπόσιο λογοτεχνίας, το οποίο το διοργανώνουμε από τώρα φυσικά, γιατί είναι, το προετοιμάζεται, ναι, είναι κάτι μεγάλο χρόνο, το οποίο χρειάζεται χρόνο, όπως είναι η τέταρτη χρονιά που θα πραγματοποιηθεί φέτος και θα γίνει στις 14 και 15 Μαρτίου. Είναι Σαββατοκύριακο, με τιμόμενο πρόσωπο φέτος μία γυναίκα για πρώτη φορά. Μία πολύ γνωστή συγγραφέα, τη Ρέα Γαλανάκη, που είναι έτσι κορυφαία προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων. Πρέπει να πω, κυρία Καραγιάννη, ότι φαίνονται σημαντικά ονόματα ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Συμμετέχουν σε αυτό το συμπόσιο και πραγματικά φεύγουν ενθουσιασμένοι για την ποιότητα και για τους ομιλητές γενικότερα σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Ναι, και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί αυτό έχει βρει ανταπόκριση και συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη τη χώρα αλλά και από την ευρύτερη περιοχή και γιατί έχει βρει ανταπόκριση και στον κόσμο αυτό του τόπου, το παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε, αν λάβουμε υπόψη φυσικά ότι είναι και ειδικού ενδιαφέροντος, να το πω, δράση, δεν είναι συναυλία, για παράδειγμα.
Για να έρθουν οι πολλοί. Ναι, ακριβώς. Έχονται άνθρωποι που γνωρίζουν και ασχολούνται. Ναι, αλλά με έρχεται πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται και φυσικά μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαιρόμαστε που φέτος θα είναι και μία γυναίκα για πρώτη χρονιά, γιατί τις τρεις προηγούμενες ήταν πάντα άντρες τα τιμόμενα πρόσωπα. Να πω ότι θα έχουμε μία θεματική για την παιδική λογοτεχνία φέτος, για τη γυναίκα στη λογοτεχνία επίσης και για τη δημιουργική γραφή. Περιμένουμε με ενδιαφέρον και αυτό το συμπόσιο. Πάντα είναι κάτι εξαιρετικό για την περιοχή. Κυρία Καραγιάννη, δράτω με τις ευκαιρίες για την απόψινή μας συζήτηση. Αρκετά συχνά παρεμβαίνετε στα τοπικά δρόμενα. Το τελευταίο σας άρθρο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Δυτική Μακεδονία μας» έχει αναφορές στη μεταλλιγνητική περίοδο. Σε λίγα χρονάκια λοιπόν, τι, το δανείζομαι βέβαια από εσάς αυτό. Τι λοιπόν σε λίγα χρόνια? Τι σε λίγα χρόνια, δεν ξέρω, και σήμερα είναι και δύσκολη μέρα. Παρασκευή και 13. Παρασκευή και 13 και έχουμε πληροφορηθεί και περίεργα πράγματα για την περιοχή μας και την εξέλιξη. Ναι, ο τίτλος αυτού του κειμένου που είναι ένα λογοπαίγνιο από ένα γνωστό τραγούδι, το «Δυτική Μακεδονία μου, I say a little prayer for you», δηλαδή λέω μια μικρή προσευχή για σένα, είναι στην ουσία μια μικρή προσευχή για τη Δυτική Μακεδονία, η οποία θα ξεκινήσει να ταλαιπωρείται, γιατί έχει έναν μεγάλο δρόμο να διανύσει μπροστά της και δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα οδηγήσει όλο αυτό, γιατί η Ελλάδα, ολόκληρη χώρα, ταλαιπωρείται εδώ και πολλά χρόνια από την οικονομική κρίση. Και τώρα η δική μας περιοχή έρχεται να μπει σε μια νέα δική της κρίση. Το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας, ακριβώς. Δυτική Μακεδονία, στηρίχθηκε και στηρίζεται στη ΔΕΗ και στο Λιγνίτη. Αλλά όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει και κίνδυνος να βγει σταδιακά η χώρα από την κρίση και η Δυτική Μακεδονία να παραμείνει σε κρίση αυτή τη στιγμή, γιατί θα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Και θεωρώ ότι έχει, αυτό λέω και στο κείμενο, ότι αντιμετωπίζει μια κρίση ταυτότητας η περιοχή μας. Δεν ξέρει ποια είναι αυτή τη στιγμή. Έχει μάθει για πάρα πολλά χρόνια να στηρίζεται στη ΔΕΗ, σχεδόν αποκλειστικά, και να κινείται όλη η αγορά και ακόμα και η επιχειρηματικότητα μέσω του ότι τροφοδοτούνταν η περιοχή οικονομικά από τη ΔΕΗ. Δορυφορικά λειτουργούσαν πολλές επιχειρήσεις γύρω από τη ΔΕΗ, πολλοί εργαζόμενοι, χιλιάδες οι εργαζόμενοι, όπως και οι συνταξιούχοι, και όλα δούλευαν γύρω από τη ΔΕΗ, για να το πω πολύ απλά. Και τώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή που δεν ξέρει πού να στραφεί. Είναι σαν ένας άνθρωπος, ας πούμε, 50 ετών, να έχει μάθει σε όλη την ενήλικη ζωή του να είναι, για παράδειγμα, δικηγόρος, και ξαφνικά του λέει κάποιος ότι δεν θα είσαι πια δικηγόρος, θα πρέπει γιατρός. Να γίνεις κάτι άλλο. Ναι, θα γίνεις γιατρός ξαφνικά. Βέβαια, αυτό το ξαφνικά δεν έγινε τόσο ξαφνικά. Φέρουμε ευθύνη ως κοινωνία γι' αυτό, γιατί ήταν προφανές ότι θα συνέβαινε. Απλά δεν το αποδεχτήκαμε εγκαίρως, ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε και τις λύσεις που έπρεπε. Αλλά σίγουρα, όταν βρίσκεται μια ολόκληρη περιοχή σε ένα τέτοιο αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις για να το κάνει. Δεν έχει ούτε τις υποδομές, ούτε έχει μάθει να σκέφτεται διαφορετικά. Δεν έχει μάθει να ψάχνει άλλες λύσεις, να το πω. Δηλαδή, και να θέλει κάποιος στη Δυτική Μακεδονία να ασχοληθεί με τον τουρισμό, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, για παράδειγμα, αρκετά. Δεν υπάρχει οργάνωση. Επομένως, πρέπει όλα να αρχίσουν από το μηδέν. Και ο χρόνος είναι ελάχιστος. Και η ΔΕΗ ήταν μονοκαλλιέργεια όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα περιμένουμε όλη την επόμενη ημέρα, αρκεί να μην μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, κυρία Καραγιάννη. Όχι, φυσικά. Πρέπει και ο κάθε πολίτης να ενεργοποιηθεί και να δραστηριοποιηθεί, πέρα από την προσπάθεια που πρέπει να γίνει, δηλαδή, από την ευρωπαϊκή πλευρά, από κρατικά, σε τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει και ο κάθε πολίτης να ενεργοποιηθεί και να ψάξει να δει τα πράγματα αλλιώς και να δει τι άλλο μπορεί να γίνει και πώς αλλιώς μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά. Γιατί το πρόβλημα θα είναι αυτό, το επαγγελματικό, που θα φέρει βέβαια και κοινωνικά προβλήματα από εκεί και πέρα. Γιατί οι άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους, θα έχουν και ένα θέμα κοινωνικής ένταξης στη συνέχεια και θα γίνει ευρύτερο το πρόβλημα, να το πω. Θα απλώσει σε πολλούς τομείς. Αγγίξατε το πρόβλημα πραγματικά με μια άλλη ματιά. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Καραγιάννη, για την παρουσία σας στο Δελτίο. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Να είστε καλά. Άλλωστε, ασχολείστε καθημερινά με πολλά και ενδιαφέροντα που πρέπει να τα κάνουμε ευρύτερα γνωστά. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο καλό βράδυ, να έχετε. Επίσης. Να είστε καλά. Και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Για μια εβδομάδα στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Πτολεμαΐδας θα συγκεντρώνεται το υλικό των πολιτών, το οποίο και θα δοθεί ως βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Αλβανίας. Η συγκέντρωση αφορά τρόφιμα μακράς διάρκειας
και κλινοσκεπάσματα. Τη διοργάνωση της βοήθειας αυτής πραγματοποιεί η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και γίνεται στο πλαίσιο της συνολικής πρωτοβουλίας Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας προς το γειτονικό λαό της Αλβανίας. Η μεταφορά της βοήθειας θα γίνει μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο Δήμος Εορδέας συμμετέχει στη συνολική δράση των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας για την στήριξη των σεισμόπληκτων του σεισμού της Αλβανίας. Προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των σεισμόπληκτων, απαιτείται η συγκέντρωση συγκεκριμένων ειδών και ειδικότερα προϊόντα ξηράς τροφής, μακράς διάρκειας, κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες, παπλώματα, σεντόνια, αλλά και ράντζα. Καλούνται όλοι οι πολίτες να προσφέρουν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων. Τα είδη συγκεντρώνονται στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Εορδέας για διάστημα μίας εβδομάδας και αμέσως μετά θα μεταφερθούν αρχικά στην Καστοριά και αργότερα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην Αλβανία, προκειμένου να διανεμηθούν στους σεισμόπληκτους. Πραγματικά γίνεται αυτή η προσπάθεια σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σε πρωτοβουλία του Δήμου Καστοριάς, του Δήμου Άργους Οριστικού και όλους τους υπόλοιπους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Πήραμε την απόφαση να εμπράκτως να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτή την ενέργεια, στο να συγκεντρωθούν κάποια τρόφιμα, ξηρά τροφή, κλινοσκεπάσματα. Ήδη έχουν γίνει οι ενέργειες από τη Δευτέρα 16 του μήνα μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, στο χώρο του πνευματικού κέντρου και τις ώρες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1.30, όποιος επιθυμεί πραγματικά και θέλει να βοηθήσει και να συνεισφέρει, θα γίνεται η διαδικασία της συγκέντρωσης των τροφίμων, που στην πορεία θα τα μεταφέρουμε από εδώ προς την Καστοριά και από εκεί θα αναλάβει ο Ερυθρός Σταυρός με κάποιο φορτηγό που θα έρθει από την Αθήνα για να τα μεταφέρουν επίσημα και στην χώρο της Αλβανίας. Άρα όσοι θέλουν να συνεισφέρουν στο πνευματικό κέντρο, τροφές μακράς διάρκειας. Ακριβώς, και κλινοσκεπάσματα, είδη υγιεινής, ό,τι μπορεί να έχει διάρκεια και να μπορεί να μεταφερθεί χωρίς να υπάρχει φθορά. Μια εβδομάδα μπορεί κυριολεκτικά να κρατήσει μια ζωή, είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνουν τη Δευτέρα από κοινού το ΕΚΑΒ, ο Δήμος Κοζάνης και ο Ιατρικός Σύλλογος στη στέγη ποντιακού πολιτισμού. Θα συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον κύριο Αναστάσιο Σιδηρά, γιατρό-παθολόγο, εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Κοζάνης για θέματα υγείας, για να συζητήσουμε για την συνάντηση αυτή. Σημαντική μου ακούγεται, κύριε Σιδηρά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρκαπούλου. Τιμή μου η επικοινωνία μαζί σας. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Είναι αλήθεια ότι με αφορμή την εβδομάδα η οποία είναι αφιερωμένη και οργανωμένη από το ΕΚΑΒ πανελλαδικά και έχει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, μια εβδομάδα μπορεί κυριολεκτικά να κρατήσει μια ζωή, με αφορμή αυτή την εκδήλωση, ο Δήμος Κοζάνης συμπράττει μαζί με το ΕΚΑΒ και με τον κοινωνικό φορέα, ο οποίος πάντα ο επιστημονικός κοινωνικός φορέας πάντα συνεισφέρει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, που είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης, και έχουμε απότερο στόχο να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της πόλης μας για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που είναι η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο, το υπέρτατο αγαθό που έχουμε είναι να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Έτσι αυτό όλοι μας, κυρία Μαρκοπούλου, μπορούμε να το καταφέρουμε αποκτώντας κάποιες δεξιότητες οι οποίες είναι πολύ εύκολο να τις μάθουμε. Κύριε Σιδηρά, να ρωτήσω λίγο, είναι εύκολο όλοι εμείς να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας σε μια δύσκολη κατάσταση? Και όσο και να σας φαίνεται περίεργο, γιατί έχουμε να κάνουμε μία ανθρώπινη ζωή, κυρία Μαρκοπούλου, είναι ιδιαίτερα εύκολο. Και αυτό το λέω γιατί έχω έρθει σε επαφή πάρα πολλές φορές με μία ανθρώπινη ζωή που μου δόθηκε η δυνατότητα να δώσω αυτό το χαρακτηριστικό, το φιλί της ζωής, το οποίο την επανέφερε και είναι η υπέρτατη λειτουργία που κατάφερα να προσφέρω στην ιατρική μου καριέρα. Όλοι μας, αν διασφαλίσουμε, αν εξασφαλίσουμε την ασφάλεια τόσο τη δική μας, όσο και του θύματος του οποίου θα παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες, μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές, οι οποίες δεν χρειάζεται να έχουμε εξειδικευμένη γνώση. Αν τις δούμε μία, δύο, τρεις φορές, μπορούμε να τις υλοποιήσουμε όποτε χρειαστεί στον συνάνθρωπό μας. Και δεν έχουμε καμία ποινική ευθύνη, γιατί πολλοί φοβούνται και λένε,
Μα εγώ πώς να πάω να σώσω έναν άνθρωπο, γιατί μπορεί να βρω τον πελά μου. Η νομοθεσία, η ελληνική, είναι τέτοια η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε πρώτες βοήθειες στον συνάνθρωπό μας, με απότερο στόχο να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Να βοηθήσουμε όπου και όπως μπορούμε σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Βέβαια θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση την Δευτέρα, κύριε Σιδηρά, με ποιον τρόπο και πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Και αρκετά συχνά το ΕΚΑΒ διοργανώνει ανάλογες εκδηλώσεις, πάντα υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου και τώρα και υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης, μιας και για πρώτη φορά έχουμε στο Δήμο Κοζάνης εντεταλμένο Σύμβουλο Υγείας. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ένα βήμα για καλύτερη παροχή υγείας στους δημότες, μιας και είστε πιο κοντά στους δημότες. Είναι αλήθεια αυτό, κυρία Μαρκοπούλου. Υπάρχει μια ευαισθησία από την καινούργια Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης του πληθυσμού, γιατί τώρα αυτή η εκδήλωση, η οποία όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται γίνεται την Δευτέρα στις 4 η ώρα στη στέγη Ποντιακού Ελληνισμού, έχει ως αφορμή αυτή η εκδήλωση να γίνει η έναρξη, το εφαλτήριο, ούτως ώστε να ακολουθήσουμε ένα συστηματικό πρόγραμμα, να πάμε σε όλους τους δημότες, σε όλους τους κοινωνικούς φορείς, σε εκείνους τους οποίους θα μπορούσαμε να τους εκπαιδεύσουμε, για να μπορέσουμε να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Καθημερινά ακούτε στην τηλεόραση ότι χάσαμε έναν άνθρωπο από ανακοπή. Mm-hmm. Το ξέρετε, κυρία Μαρκοπούλου, ότι αν είχαμε αυτές τις στοιχειώδεις γνώσεις, μπορούσαμε ακόμα και τον μεγαλύτερο σε ηλικία άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να υποστεί ανακοπή, να τον σώσουμε. Σωστά το αναφέρετε, κύριε Σιδηρά, γιατί δεν έχουμε όλοι μας δίπλα ένα γιατρό, όπως επίσης δεν έχουμε πολύ κοντά μας ένα νοσοκομείο. Μιλάμε για στιγμές. Ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία στο επίγον περιστατικό. Κύριε Μαρκοπούλου, να σας πω και αυτό. Αν τυχόν εγώ στον δρόμο που περπατάω δω έναν άνθρωπο να βρίσκεται κάτω στο έδαφος, θα πάω να του παρέχω πρώτες βοήθειες μόνο και μόνο με τις γνώσεις του σεμιναρίου το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Γιατί σας θυμίζω ότι εγώ δεν έχω μαζί μου εργαλεία ή αντίστοιχα έτσι ακριβώς. Είτε φάρμακα. Τι κάνω, έχω τα χέρια μου και το μυαλό μου με τις γνώσεις τις οποίες λαμβάνω από αντίστοιχα σεμινάρια για να παρέχω πρώτες βοήθειες και να σώσω τον συνάνθρωπό μου. Κύριε Σιδηρά, ραντεβού τη Δευτέρα λοιπόν στην στέγη Ποντιακού Ελληνισμού. Εκεί θα δοθούν εξηγήσεις, αλλά θα υπάρξουν και όλες οι λεπτομέρειες πώς μπορούμε να σώσουμε έναν συνάνθρωπό μας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη στήριξή σας στον αγώνα τον οποίο κάνουμε σε επίπεδο Δήμου, από κοινού εσείς μαζί με το Δήμο Κοζάνης, για το καλύτερο των πολιτών μας. Πάντα όπου μπορούμε και εμείς κοντά σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Και στο επόμενο μας θέμα τώρα, ελκυστικά αποδεικνύονται τα προγράμματα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης στο Δήμο Ιορδαίας, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε αυτά να έχει υπερβεί τις προσδοκίες της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς τα 4 από τα 6 συνολικά θεματικά πεδία έχει καλυφθεί πλήρως ο αριθμός των συμμετεχόντων και πρόκειται να λειτουργήσουν πιθανότατα από την ερχόμενη εβδομάδα. Όσοι από τους πολίτες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας, στο ισόγειο του Δημαρχείου και να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση. Ελκυστικά, άκρως ενδιαφέροντα αποδεικνύονται τα προγράμματα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δήμου Ιορδαίας, με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε αυτά να έχει υπερβεί τις προσδοκίες της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πρόνοιας, αφού στα 4 από τα 6 συνολικά θεματικά πεδία έχει καλυφθεί πλήρως ο αριθμός των συμμετοχών. Τα τμήματα που εγκρίθηκαν αφορούν την επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, σύγχρονη οικογένεια, αγγλικά για τον χώρο της εργασίας και ρωσικά για τον τουρισμό. Σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Ρούλα Σεβαστού, είναι θέμα ημερών η κάλυψη και των δύο υπόλοιπων τμήματων, προγράμματα τα οποία θα ξεκινήσουν να λειτουργούν μέχρι τέλους του χρόνου. Τα κέντρα διαβίου μάθησης είναι μονάδες εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες έχουν ως σκοπό να δώσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη μάθηση, να δώσουν το δικαίωμα εκπαίδευσης στους ενήλικες οι οποίοι για δικούς τους λόγους δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση, να δημιουργήσουν, να αξιοποιήσουν ελεύθερα τον χρόνο τους και δημιουργικά όσοι το επιθυμούν, να προωθήσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη μάθηση.
Σκοπός ως επιτοπλίστων δεν είναι η απόκτηση κάποιων επιστοποιημένων γνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της επαγγελματικής θέσης στην αγορά εργασίας, αλλά οι γνώσεις αυτές στοχεύουν κυρίως στους σκοπούς της εκπαίδευσης των ενηλίκων. Έχουν δημιουργηθεί αρκετά τμήματα, έχει επιτευχθεί ο στόχος στον Δήμο Εορδέας, πραγματικά, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή του κόσμου είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Πρόκειται για την επεξεργασία κειμένου διαδίκτυο, είναι τα υπολογιστικά φύλλα παρουσιάσεις, τα διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, η σύγχρονη οικογένεια, αγγλικά για το χώρο εργασίας, ρωσικά για τον τουρισμό. Από αυτά τα τμήματα, ήδη τα 4 έχουν δημιουργηθεί, έχουν καλυφθεί. Στοχεύουμε και σε επόμενα. Τα 4 είναι ό,τι έχει να κάνει με τους υπολογιστές, τα ρωσικά, στα οποία υπάρχει ένα κόλλημα βέβαια με τον εκπαιδευτή που ήταν να μας στείλουν, θα το προσπεράσουμε ελπίζω, η σύγχρονη οικογένεια και τα αγγλικά. Στόχος μας είναι όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα. Ακόμα υπάρχει περιθώριο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους πραγματικά όσους απασχολεί το θέμα. Θα μπορέσουν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης και στο γραφείο που λειτουργεί στο ισόγειο του Δημαρχείου και στο τηλέφωνο 2463-350-162. Από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί. Περιμένουμε μόνο την ημερομηνία που θα ξεκινήσουμε. Υπολογίζουμε στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, μάλλον Τετάρτη, περιμένουμε κάποιες απαντήσεις για να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τις διαδικασίες της στέγασης στο χώρο που θα μας φιλοξενήσουν. Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες. Οι χώροι αυτοί είναι οι συγκεκριμένοι, είναι το τρίτο ΕΠΑΛ. Είναι το πρώτο και δεύτερο ΚΑΠΗ Πτολεμαΐδας, είναι τα ΔΙΕΚ Πτολεμαΐδας, περιμένουμε, είναι το χώρος του ΟΔΙΟΥ και περιμένουμε απάντηση και από το Πανεπιστήμιο Μεύτικης, καθώς και από τον Καλό Σαμαρίτη. Νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει και ως προς αυτό, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ομαλά. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη. Είναι ο τζέντζιρ σαδιανός, χωρίς για πράκια γεμιστός. Κι επιδεύω μα να φτιάσω, να γιωμώσω, να αρμάξω, να τυλίξω, να ραδιάσω κι από σκάση μου να βράσω. Ουχ! Έχω όμως τον πιτένι, μη τα αυκά του μη χορταίνει, τα τιμάζει κι τα βράζει, άγχος να μη ταράζει. Ουχ! Τρώμε για πράκια, όχι τσόγκι. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος κυρόδερμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Από Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 10.30 το βράδυ, διάλογοι με το Γιάννη Νεβεσιώτη. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος?
Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Τι γιορτές τα φτιάεις τώρα, αυτοκινούμενη νιάημερη! Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο. Μας ακολουθεί η πρόβλεψη του αυριανού καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε και απόψε που μείνατε κοντά μας για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα.